Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο ακόμα στο κανάλι. Σημερινό βίντεο θα έχουμε μεγάλο pack opening, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο που δυστυχώς, βασικά την προηγούμενη εβδομάδα ετοιμαζόμασταν για το Foodies, Benchcamp και τα Leaks. Τώρα βγήκε ένα νέο promo, το ξέραμε εδώ και μέρες, απλά δεν έκανα βίντεο. Που είναι το Level Up, που είναι ένα ψιλοπερίεργο promo, αλλά θα σας εξηγήσω. Εντάξει, δεν θέλει βασικά για πολύ εξήγηση, δεν είναι για δύσκολο. Θα είναι promo 2 εβδομάδων, πρώτα απ' όλα. Και είναι βασικά κάτι σαν το footballer, σαν λίγο διαφορετικό. Το η μόνη διαφορά βασικά είναι ότι οι παίχτες είναι στα packs και δεν είναι SBC. Ας πούμε υπάρχουν οι base version, όπως βλέπετε εδώ το Πάτσο, τον Foyth και τον Fekir, τον Corona, τον Sterling, τον Fernandes, τον Enzo, τον Davis. Και αν τύχεις αυτές τις κάρτες ή τις αγοράσεις που είναι στο market ή σε packs, δεν τις βρίσκεις SBC. Βλέπετε όλες τις κάρτες. Πας στα objectives, πιστεύω ότι έχουμε έναν. Όπως είπα, μόνο από packs. Κατά τα άλλα το concept είναι σαν τους footballers, μόνο που δεν είναι σε SBC. Πας στα objectives και πας εδώ στο level up your game. Και ας πούμε αν τύχεις τον De Bruyne, λέμε τώρα αν τον τύχεις, θέλει να βάλεις goal σε 30 διαφορετικά μάτια για να πάρεις το 99. Εντάξει, αυτό σου ζητάει πολλά. Ο Renato Sanchez επίσης το ίδιο, για να ανέβει η κάρτα. Ο Werner 25 μάτς, 25 ο Enzo Fernandes, 25 ο Sterling που είναι SBC θα τον κάνω. Και θα την κάνω αυτή την κάρτα, θα μου πάρει κάποιες μέρες, αλλά θα την κάνω. Alphonso Davies 20 μάτς, Cavani μόνο 5 μάτς και είναι πολύ καλή κάρτα, θα ήθελα να τον τύχω. Fekir 10 μάτς, α όχι, assistant troubles, α όχι, ένα μάτς θέλω Fekir γιατί λέει απλά 10, εντάξει. 15 μάτς ο Βλάχοβιτς, αρκετά ζητάει. 5 μάτς ο Corona, 5 μάτς ο Foyth, 5 μάτς ο Πάτσο και 5 μάτς ο Τσαλχάνογλου που είναι ωραία κάρτα. Και αυτός ουσιαστικά η EA μας έδειξε ποιο είναι το SBC το σημερινό. Θα είναι ένας Κιλιάν Σιντιλά, ο οποίος έχει 95, ωραία καρτούλα είναι, 5 μάτς έλεγε αυτός. Ουσιαστικά η EA έκανε leak από μόνη της τη θα βγει σήμερα, μια χαρά. Οπότε αυτά, ενδιαφέρον πρόμο, εντάξει μπορούσε να είναι και λίγο καλύτερο για αυτή τη φάση του παιχνιδιού, η κάρτα θα είναι λίγο καλύτερη, άρα δεν είναι άσχημο πρόμο. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν τρελαίνομαι κιόλας, αλλά δεν είναι και κακό. Όσο λένε κάποιοι που δεν τους αρέσει καθόλου, είμαι κάπου ανάμεσα. Αλλά δεν κακό πρόμο σε καμία περίπτωση. Αν και θα ήθελα Foodies, να πω την αλήθεια, ποιες φορές θα ήθελα Foodies από αυτό το πρόμο, αλλά τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή άλλες δύο εβδομάδες. Δυστυχώς Foodies την επόμενη εβδομάδα, την πάρα επόμενη. Και τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσω τα packs όπως είχα πει για δύο εβδομάδες ακόμα. Τα ανοίξουμε τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Έτσι υπάρχουν καλές κάρτες, αυτός ο Renato παιδιά εντάξει είναι απίστευτη κάρτα. Ο Enzo είναι απίστευτη και η καλύτερη κάρτα στο game. De Bruyne είναι 5-5-99 rating. Τι να πεις για αυτή την κάρτα, γενικά όλες οι κάρτες είναι καλές, εντάξει κάποιες δεν πάνε πολύ. Περισσότερο ρόλο βασικά παίζουν οι upgrade version. Αλλά και πάλι εντάξει, ωραίο πρόμο, θα μπορούσε να είναι και λίγο καλύτερο, έχει βγάλει και κάποιες icon cards, θα ήταν ωραίο. Η Hero δεν το κάνει, yeah, εντάξει. Γενικά οι Hero έχουν να εμφανιστούν πολύ καιρό σε πρόμο. Τέλος πάντων, αυτά, πήγε και ένα SBC του Sterling. Έχουμε πάρα πολλά packs, έχουμε και γουλού rewards. Οπότε έχουμε μεγάλο pack opening, να δούμε αν θα τύχουμε κάτι. Πότε ξεκινάμε, έχουμε πάρα πολλά packs, νομίζω είναι γύρω στα 30 και όλα είναι πολύ καλά, δηλαδή δεν είναι gold και τέτοια. Οπότε θέλω κάτι καλό. Κανονικά ήταν για το Foodies αυτό το pack opening, αλλά δεν θα περιμένουμε δύο εβδομάδες ακόμα. Θα κρατήσουμε όμως και άλλο pack opening για τη Foodies. Ξεκινάμε με το pick από το γουλού, 84 συν με δύο επιλογές. Ωραία, Βεράντε 87, δεν είναι κακό. Και πάμε το κόκκινο pick, αν θα έχουμε κάτι εδώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Για να δούμε. Λέβα. Ωραία, θα τον πάρω για το rating σίγουρα. Αν και... δεν ξέρω αν έχω recover. Ωραία, μισό λεπτό να δω αν έχω recover. Οπότε πρέπει να λίγο από το limit team. Οπότε κάνω να κάνω το βίντεο να δω αν έχω recover για να τον πάρω. 97 rating κάρτα είναι πάρα πολύ καλή για φόντερ. Αυτό να πάρω τώρα 90 διάρι ποιες φορές. Οπότε φεύγει, καλό pick. Πολύ καλό φόντερ, 97 rating μια χαρά είναι. Αν και είναι duplicate αλλά δεν μας πειράζει. Οπότε κάνω quick sell αυτόν. Τον κάνω recover μετά. Οπότε όπως βλέπετε έχουμε 32 packs, πάρα πολύ καλά. Και όλα είναι πολύ καλά packs όπως σας είπα. Οπότε θέλω να δούμε τουλάχιστον 3-4 κάρτες.
Οπότε έχουμε 81 double, 83 double έχουμε, 84 double έχουμε αρκετά, 84x3, 83x3, 85x5. Θα έχουμε και κάποια touch player pack. Ναι, και shape shifter players pack έχουμε. Κάποια jump room gold players έχουμε και το 85x25 που είναι το καλύτερο pack του, βασικά του game είναι. Οπότε θα το ανοίξω και το 85, δεν φαίνει τώρα. Θα το ανοίξω και αυτό, θα το κρατήσω τώρα γιατί φούντις δεν έχει νόημα. Οπότε ξεκινάμε. Τα τρέτα θα τα αφήσω για το τέλος. 81 double, για να δούμε. Επίσης κρύβονται από πίσω νομίζω. Άλλη, ακόμα μια φορά. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί δεν το φτιάχνω αυτό. Να είναι κανονικά οι κάρτες της, πραγματικά δεν ξέρω. Οπότε λογικά θα έχουμε και duplicate σε κάποια φάση του βίντεο με τόσα packs πιστεύω. Θα έχουμε. Εντάξει, το πρώτο ήταν Ζαπάτα. Δεύτερο έχουμε boards. Βραζιλία, CDM, Fernando και Vertonghen. Και άλλο 81 double. Πάλι δεν έχουμε κανένα walkout, είναι πάλι boards. Α, όχι, είναι walkout, είναι ο Allison, μια χαρά. 89 rating, καλό ξεκίνημα. Και από πίσω δεν έχει κάτι. Νομίζω μόνο face card είναι όταν δεν υπάρχει άλλο walkout στο pack, κάτι τέτοιο. Θα το δούμε. Οπότε πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε τα 83 double. Είναι ήδη, έχουμε ήδη πολύ καλά packs. Μια χαρά packs είναι τα 83 double, δεν είναι walkout. Μάλλον είναι walkout, είναι ο Τιμπάλα 86, μια χαρά. Back to back walkout. Και δεν έχω τίποτα στο club, οπότε αυτό είναι καλό για να γεμίσει λίγο. Δεν θα έχουμε και duplicates, πραγματικά δεν έχω τίποτα. Από 83 plus, θα έχω δώσει όλο. Οπότε, για να δούμε, θα έχουμε 3 σερί walkouts. Θα έχουμε. Και είναι De Bruyne, όχι δεν είναι De Bruyne. Κουρτά 90, μια χαρά, αν και μπορεί να τον έχω. Ωραία, δεν τον έχω και τη Μαρία, πάρα πολύ καλό. Ξεκινάμε ήδη με πολύ καλό φόντερ. Για να δούμε αν θα συνεχίσει. Όχι, πάμε στα 283. Όχι, πάμε 84 W βασικά. Που έχουμε 1, 2, 3, 3. Για να δούμε. Πολύ καλά packs και αυτά. Θα έχουμε κανένα walkout. Δεν είναι μάλλον walkout. Είναι. Δεν είναι. Είναι ο Depa, είναι 85. Εντάξει, μέτρου. Και μπαίνει η Dirt. Θα μαζέψουμε σίγουρα πάρα πάρα πολύ καλό φόντερ. Οπότε μακάρι να βγει κανένα πάρα πάρα πολύ καλό SBC τις επόμενες μέρες για να το κάνουμε. Πάμε 84 double πάλι. Κάνα Saigon τρελός πραβγή σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Πάλι δεν είναι walkout. Sick, μέτρη αυτά τα 84 double. Και μου νιάιν. Πάμε και το τρίτο, ένα walkout. Μη σπάσει τώρα το σερί. Και τελειώνουμε από το 84 double. Για να δούμε. Πάλι δεν είναι. Μπουσκέτς, πολύ μέτρια τα 84 W, ούτε ένα walkout από 3. Μέτρια. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να τα 83x3 τώρα. 83x3 και είναι 2. Για να δούμε. Θα έχουμε κανένα walkout. Πάμε στο πρώτο. Δεν είναι, μάλλον. Μαρόκο, Μπόνο, πάρα πολύ κακό. Πολύ μέτριο. Πάμε και το τελευταίο 83x3. Για να δούμε. Ένα walkout. Έχουμε ώρα, τύχουμε. Είναι ωραία σημαία. Ωραία, ανάβωση 88, καθόλου άσχημο. Και μέσα Savage και Μπαστόνι. Οκ. Okay. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Έχουμε 22 πάρα πάρα πολύ καλά packs, δηλαδή όλα είναι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, φυσικά έχουμε το touch guarantee και 2 shape shifter guarantee που δεν μπορούμε να δώσουμε level up. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και αυτά jump room gold players. Θα ανοίξουμε αυτά βασικά, για να δούμε. 7 rares έχουμε μέσα, δεν κακά packs, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι boards, δεν νομίζω είναι walkout. Είναι walkout, τεχεία 87, μια χαρά. Καθόλου κακό, αν θα έχει και κάτι μέσα. Ρομέρο, Λόπεζ, οκ. Πολλούς gold, μια χαρά είναι για φόντερ. Είναι και πανάκριβη gold, νομίζω πάνω 800 coins ο καθένας. Ωραία, λοιπόν, πάμε και ένα ακόμα.
jumping goal players. Θα έχει κάτι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα βασικά δεν θα ανοίξω τώρα τα 50K, 20 packs. 84 επί 3 έχουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4. 4. Πάμε να τα ανοίξουμε αυτά. 84 επί 3 για να δούμε. Τα έχουμε εγώ στο πρώτο. Θα είναι Ισπανία. Ρόντρι 87. Θα το τύχουμε και άλλη φορά σίγουρα. Αν θα έχει και κάτι μέσα, μπορεί να έχει και καλά από το πρόμο. Ωραία, Χαντάνοβιτς, αναγκαστικά Quicksilver τώρα. Μέτριο το άλλο. Επίσης σε λίγο θα κάνουμε το Sterling σίγουρα, γιατί ήδη αρχίζουν να μαζεύονται λίγο τα duplicates. Πάμε κι άλλο, θα έχει κανένα walkout πάλι. Δεν είναι μάλλον. Γερμανία, CB, Σου λέει κακό. Κακό. Και γκρίλις και πάρτι. Ωραία, πάμε και το τελευταίο 84x3. Δεν έχει έρθει ακόμα level up παίχτης. Εντάξει, πιστεύω θα έρθει. Αν δεν έρθει βασικά θα είναι όχι απλά αποτυχία. Τελευταίο 84x3. Για να δούμε. Δεν είναι πάλι walkout. Ισπανία. LM. Πω, άθλια, άθλια. Μουνιάιν. Και είναι και duplicate. Πω, πω, άθλιο. Αναγκαστικά κρίξελ τώρα. Δεν θα μαζέψουμε πολλά duplicates μετά. Δεν έχει νόημα. Πότε πάρα πολύ κακά. Τα 84x3. Εντάξει, το back opening μέχρι τώρα λίγο φόντερ. Όχι πολλά πράγματα όμως. Έχουμε κι άλλο. Θα δώσει κανένα walkout αυτή τη φορά. Είναι επιτέλους σημαία. Μόντριτς, ώρα 88, δεν είναι κακό. Θα δούμε αν θα έχει κάτι μέσα. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν έχει, έχει και ζόμερο, οκ. Okay. Προχωράμε. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε τα 50K βασικά, γιατί τώρα τα πράξη είναι πολύ καλά. 84x5, θα το αφήσω. 85x5, 84x7. Ναι, βασικά όχι, πάμε το touch player pack που δεν θα είναι κάτι κατά πάσα πιθανότητα. Μην είναι duplicates μόνο. Βασικά, ας είναι απλά, είναι high rated. Θα είναι touch moment σημαία. Πραγματικά δεν γίνεται χειρότερο. Τον έχω ξανατύχει. Όχι απλά άθλιο. Εντάξει, βασικά είναι το χειρότερο. Δεν μπορεί να τύχει χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Πω, αυτό ο Κάρτερ Βίκερ μιλάμε. Ό,τι πιο άθλιο. Λοιπόν, πάμε το 50K. Όχι, είναι 3 αυτό. Σε ψήφια θα το αφήσω. Ωραία, έχουμε 2 50K untrap. Πάμε αυτά για να δούμε. Πού είναι untradable, αν θα δώσουν κάτι. Ποτέ δεν ξέρει. Δεν είναι walkout. Είναι Ισπανία, striker, Aspas. Ωραία, 85 rating. Δεν είναι κακό, δεν είναι και καλό. Level up ακόμα. Εντάξει, τώρα που θα έρθουν τα καλά πακέτα, πιστεύω θα βγάλουμε έναν. Rare players pack νούμερο 2. Θα έχει κάτι μέσα. Είναι walkout. Ωραία, Mahrez, 86. Δεν είναι άσχημο. Θα έχει και κάτι μέσα. Όχι, δεν έχει κάτι. Φαμπιάν. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα στο. Όχι, τα save series βασικά τα αφήσω για το τέλο. Αν και δεν θα είναι κάτι, λογικά. Rare players pack. 4-5. Λοιπόν, βασικά πάμε. Πάμε το rare. Το 50 και το 3 για να δούμε. Αν θα δώσει κάτι, εδώ θέλουμε ένα level up. Όχι, είναι εγώ κατ' όμω. Γερμανία, CM Cross. Ναι, 88 rating δεν είναι κακό. Είναι και trap. Θα έχει κάτι μέσα. Όχι. Εντάξει, Λουίζ Αλμπέρτο κλασικά που βγαίνει σε 10.000 packs. Τώρα, μόνο φόντερ μέχρι τώρα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Πολλά level up που θέλουμε. 12 packs μένουν. Λοιπόν, πάμε και ένα rare players pack. Βασικά, ένα μένει. Οπότε πάμε να τελειώσουμε τα rare players pack. Τρέινε και αυτό. Θα έχει κάτι μέσα. Δεν είναι walkout μάλλον. Αγγλία, CB. Πω, Stones πάρα πολύ κακό. Πολύ μέτρα και τα 50K. Ωρα, 10 packs μένουν, 11 βασικά. Είναι πάρα πολύ καλά τα packs τώρα. Εντάξει, πλην 2 που είναι τα save player players και δεν μπορούμε να έχουμε level up από αυτά. Ωρα, λοιπόν. Από ό,τι βλέπω το χειρότερο είναι το 84x5, οπότε πάμε με αυτό για να δούμε. Πολλές πιθανότητες να τύχουμε και από εδώ. Face card θα έχουμε. Πες μου δεν είναι καν κόκκα. Απίστευτο, ούτε καν γόγκο. Πω. Μέσα. Πω, άθλιο, άθλιο. Μπουσκέτς, Mount. Πραγματικά τους κάνω ούτε καν όρεξη δεν έχω. Κάνω τους duplicate. Κάνω τους quicksel.
Πολύ κακό το 84. 5 άθλιου. Ωραία, 10 packs μένουν. Το 84-25 φυσικά στο τέλος. Λοιπόν, πάμε 85x3 για να δούμε. Μην είναι και εδώ 3-85. Πάρα πολύ καλό pack. Είναι walkout, σημαία. Γαλλία. Goalkeeper. Γιορίς. Ωραία, μπορεί να έχει level up μέσα. Να δώσει ένα τουλάχιστον. Για να δούμε. Όχι. Sick, πραγματικά τον κάνω quicksell. Το ξέρω δεν αξίζει αυτό, σε καμία περίπτωση θα κάνω quicksell στο 85, αλλά θα έρθουν πολύ μεγαλύτερα duplicates πέντα. Οπότε λοιπόν, 7, για να δούμε αυτό. Αν θα δώσει κάτι. Ξεκινάμε με walkout, σημαία, Ισπανία, CDM, Rodri, κλασικά. Κάτι μέσα. Ω, Καβάνι, τυχαίνουμε τον πρώτο επιτέλους. Επιτέλους ήρθε και είναι και καλή καρτα, πάει 200k. Επιτέλους ήρθε ο πρώτος και θέλει και λίγα μάτς για να κάνει την 96 κάρτα. Είναι φοβερή κάρτα, όχι αυτή τόσο. Όσο η, πώς το λένε, η 96 κάρτα, πάρα πολύ καλό pool. Οπότε έχουμε και δύο duplicates, πάμε να κάνουμε και το Sterling. Λέει Team of the Week και δεν είχα τόσο ψηλό rating. Και είπα να κάνω τον ονομάτσο έτσι και όσο θα τον κάνω μετά το Sterling με τόσο SB duplicate θα μαζέψουμε. Αναγκαστικά τώρα, δυστυχώς δεν έχει κάποια καλή κάρτα, πάρα πολύ καλή. Να κραφτάρω, να δώσω όλο το φόντο που θα πάρω. Μόνο Καντέ βασικά υπάρχει που είναι πανάκριβος, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει. Αν αξίζει πολύ, αλλά αν μαζέψουμε πάρα πολύ φόντο, μπορεί να τον κάνω. Ωραία, οπότε προχωράμε. Τι είχαμε τον πρώτο μας, όπως είδαμε και πριν, ο Καβάνι, πάρα πολύ καλό. Και εντάξει, είναι και από τις καλές κάρτες, δεν είναι ότι απλά τη είχαμε έναν. Οπότε λοιπόν, να συνεχίσουμε. Πάμε με το 86W που έχει τους λιγότερους παίκτες μέσα, μόνο δύο. Σίγουρα είναι walkout, σημαία. Ωραία, δεν είναι level up. Ωραία, είναι ο Σόν, 89 rating. Αν θα έχει κανένα μέσα, για να δούμε. Δεν έχει, είναι ο screener, εντάξει. Στο 85x25 πιστεύω θα έχουμε δύο σίγουρα μέσα. Ωραία, 85x5. Λοιπόν, πάμε με το 85x5. Αυτά τα δύο, για να δούμε. Σίγουρα θα έχει duplicates. Πρώτα απ' όλα είναι walkout, σημαία. Kane, όχι, Arnold, μέτρια face card. Αν θα έχει κάτι μέσα. Όχι, κακό pack, ούτε έναν δεν είχε μέσα. Προχωράμε και άλλο 85x5. Και μένουμε στα 5 packs, για να δούμε. Φέρει έναν εδώ. Δεν είναι στη face card. Όχι πάλι ρε, δεν γίνεται. Ένα να έχει μέσα τουλάχιστον. Πω, άθλιο. Τι να αυτό ρε. Είναι copy paste το προηγούμενο pack. Βασικά δεν θυμάμαι αν είχετε πάει sick. Αλλά είναι σχεδόν copy paste το προηγούμενο pack. Ξανά κάτω βίντεο, αναγκαστικά. Να θα μαζευτεί και άλλο folder. Οπότε πάμε, κάνα μια squad του Λοβακούνια, θα τον κάνω και αυτόν αναγκαστικά τώρα. Ό,τι SBC υπάρχει θα το κάνω. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα πάρα πολύ καλό SBC. Ωραία. 5 packs έμειναν. Για να δούμε. Θέλω λέω ακόμα σίγουρα, εντάξει. Όχι μόνο τον Καβάνι, αλλά ευτυχώς είχαμε και έναν. Οπότε δεν ξέρεις με την EA. Ωραία, οπότε προχωράμε. Λοιπόν, τα 85x5 νομίζω τέλειωσαν. Οπότε μένει το 100 και το 85x7. Και το 85x25 φυσικά και τα δύο shape seeder. Ωραία, πάμε το ένα shape seeder βασικά. Πάμε να δούμε τι θα δώσουν αυτά τα packs. Έχω αρκετούς shape seeder στο club. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές κάρτες. Υπάρχει και πολύ σαβούρα μέσα. Για να δούμε. Μην είναι duplicate βασικά. Για να δούμε. Σημαία. Αγγλία. Walker είναι. 94 rating. Δεν είναι τόσο κακό. Μπορούσε να είναι και χειρότερο. Αλλά είναι goalkeeper οπότε δεν είναι καλό. Και δεν πάει και τόσα πλέον. Πήγαινε πριν λίγες μέρες. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μπορούσε να είναι και χειρότερο όμως. Αλλά δεν είναι κάτι. Καλό rating, καλό folder. Οπότε, λοιπόν, πάμε και το δεύτερο σε ψήφιερ place pack. Για να δούμε τι θα δώσει αυτό. Ξανά, είναι crown αυτός. Ναι, κλασικά είναι Siri. Τον έχω τύχει 200 φορές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν θέλω να τον βλέπω καν. Τον έχω, νομίζω είναι η τέταρτη φορά που τον τυχαίνω. Εντάξει, άθλια τα σε ψήφιερ. Γενικά αυτά δεν δίνουν τίποτα. Από ό,τι έχω δει, για να βγάλεις κάτι από αυτό το pack πρέπει να είσαι. Τι να σου πω, πρέπει να είσαι YouTuber με 1 εκατομμύριο subs και να είσαι προμοτάρι. Οπότε πάμε το 100k. Εδώ θα θέλαμε να έχει μέσα κάτι, θα το πουλήσουμε.
Δεν είναι ούτε καν walkout. Πω 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 άθλιο. Τζόρντι Άλμπα. Καραντέτσκι. Κλασική σαβούρα. Πάθλιο κάτω κέι. Ωραία. Λοιπόν, το 85-7 και το 85-25, αυτά τα δύο packs μένουν. Πάμε να δούμε. Θέλω έναν στο καθένα σίγουρα. Καλά, στο 85-25 παραπάνω από έναν. Πάμε το 85-7. Face card δεν θα είναι, εντάξει, level up. Κάνα high rated, τουλάχιστον πολύ high rated. Εντάξει ρε, δεν γίνεται. Πάλι Arnold, πάλι Arnold. Ω, Φεκίρ και Καβάνι πάλι. Πω, γιατί πάλι Καβάνι. Φεκίρ, πολύ καλή κάρτα κι αυτός, πόσο πάει. Εδώ μην τα κάπα. Ξανατυχαίνουμε Καβάνι, θα μας βόλευε πάρα πάρα πολύ. Φύγει στη SBC τώρα. Θα φύγει στο Sterling, οπότε πάμε να κάνουμε το Sterling τώρα αναγκαστικά. Πάντα αναγκαστικά. Πότε βγήκε πανεύκολο Sterling, εντάξει, φυσικά. Με τόσο φόντερ. Να τους και εδώ. Αυτή η κάρτα ήδη αυτή η κάρτα είναι καλούτσικη, αλλά εντάξει, 95 είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Και ειδικά στο Sterling τον έχω, είχα και την One to Watch, όσοι είμαστε. Από την αρχή του game. Αυτός ο Alba είναι τρέο, οπότε εντάξει. Από την αρχή του game και μου άρεσε ήδη από τότε, οπότε έχω και ένα λόγο παραπάνω να τον κάνω. Οπότε πάμε στο τελευταίο pack. Τι έχουμε τύχει βασικά 3 μέχρι τώρα. Ουσιαστικά 2. Δύο φορές το Καβάνι, μία το Φεκίρ. Θέλω τουλάχιστον 2-3 εδώ. Εντάξει, δεν με πειράζει να μην είναι ένας από τους ακραίους. Αρκεί να είναι. Τώρα αν δεν είναι κανείς, έχουμε δει και αυτά. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά σίγουρα θέλω να είναι. Πάνω από 2. Οπότε πάμε να δούμε. Εντάξει, ακραίοι είναι Έντζο Φερνάντες, Ρένατο Σάντσες, Ντε Μπρόινε. Δεν ζητάω κάτι τέτοιο γιατί εντάξει, δεν τους βγάζει με τίποτα. Οπότε πάμε να δούμε face card. Κάναν Εμπαπέ, κάνα Λέβα. Ένα 99 θέλω face card. Όχι, είναι ο Νόερ 90. Ωραία, εντάξει, 91, αλλά είναι 90. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Στο δεύτερο page θα έχει τους, αν έχει τους level up. Τι άλλο έχει μέσα, 89, 88, 88, 88. 87, 87, 86. Πάρα πάρα πολύ καλό φόντερ. Όλη η πρώτη σελίδα είναι εγώ κάτω. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πάμε να δούμε αν έχει μέσα. Με το 1, με το 2, με το 3. Μόνο έναν. Μόνο το Foyth. Κακό. Εντάξει, είναι κακό. Είναι πάρα πάρα πολύ κακό. Δεν μπορείς να μην πεις ότι είναι κακό. Μόνο 50 κάβο. Πολύ μέτρο 85x25. Εντάξει, μόνο έναν. Ούτε δύο. Βγήκε το 85x7. Καλά, τα double click της μη τα σχολιάσω. Το φόντερ εντάξει είναι απίστευτο που πήραμε, αλλά μόνο ένα. Ευτυχώς τι είχαμε Καβάνι. Τι είχαμε έναν τουλάχιστον. Καλούτσικο, οι άλλοι δύο δεν λέγει πολλά. Εντάξει. Ωραία. Οπότε να μετρήσω λίγο πόσα γούκα τύχε. 3, 4, 5 με το Θόιφ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 19 γούκα από τα 25, εντάξει, που ήταν πολύ καλό pack. Από θέμα φόντερ. 7, όχι 18, 18 ήταν τα walkouts. Ναι, 18. 18. Εντάξει, από θέμα φόντερ ήταν πάρα πολύ καλό pack, αλλά γενικά μπορούσα να δώσει και πολύ περισσότερους μέσα. Τέλος πάντων, δεν τελειώνει εδώ το πρόβλημα, έχει πολλές μέρες ακόμα. Οπότε ο Καβάνι φαίνεται πάρα πολύ ωραία κάρτα και ίσως μπορεί να μπει και στη θέση του Βιτίνι, αλλά βασικά όχι, μπαίνει και άνετα. Έχω και De Jong, ναι. Οπότε λογικά θα μπει ο Καβάνι. Α, είναι και premium σε level από Καβάνι. Για να δούμε λίγο κάρτα φαίνεται. Έχει και 5 skills νομίζω. Νάτος. Λοιπόν, 5-4. Trades έχει φινές. Το pace του δεν είναι τρελό, αλλά για striker εντάξει μια χαρά είναι. Το shooting είναι τερματισμένο. Dribbling, βασικά είναι στυλ Ibra. Είναι στυλ Ibra ο Καβάνι. Δεν είναι ας πούμε στυλ. Στυλ πιο γερουδέμι, στυλ Lev ας πούμε. Όχι στυλ Αλέξανδρης και Μπούσκας και Βιτίνια που έχω εδώ. Αλλά σίγουρα θα μπει βασικός. Θα τον δοκιμάσω 100% σε στο Βιτίνια. Και θα δούμε πως θα πάει. Οπότε αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.